Κυριακή πραγματικά. Φίλες, φίλοι, φίλες που νιώθετε φίλοι και φίλοι που κάποια στιγμή θέλετε να γίνετε φίλες, καλώς ήρθατε σε άλλη μια συντέλεια. Τη μοναδική εκπομπή που λέει την αλήθεια για το τέλος του κόσμου που έρχεται. Τη μοναδική εκπομπή που σας αποκαλύπτει τα σημάδια της συντέλειας. Εκτές έπλεξα το εγκόμιο επιφανών συμπολιτών μου που συγκλονίστηκαν αλλά και οργίστηκαν με την αυτοκτονία του συνταξιούχου φαρμακοποιού. Αλλά αμέλησα και ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Έχουν απολυθεί οι υπεύθυνοι. Φυσικά χωρίς αποζημίωση. Θέλω να πω, η σωτηρία της χώρας είναι που το επιβάλλει. Εν πάση περιπτώσει, κακώς δεν έπαιξε χτες ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης, του οποίου ο θρήνος δεν αποτυπώνεται μόνο στις λέξεις, αλλά και στο πρόσωπο. Για μένα είναι ένα σημάδι του επερχόμενου τέλους, όταν ένας σκληρός άνδρας, σαν τον Μιχάλη το Χρυσοχοΐδη, είναι έτοιμος να κλάψει. Για άλλους μπορεί να είναι κάτι άλλο, ένα σημάδι των εκλογών ίσως. Τι αισθανθήκατε και τι σκεφτήκατε όταν πληροφορηθήκατε αυτό το τραγικό γεγονός, δηλαδή την αυτοκτονία του 77χρονου φαρμακοποιού? Είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός. Νομίζω, ανθρώπινα καταρχήν, προσωπικά εκφράζω την οδύνη μου και τη λύπη μου για αυτό το τραγικό γεγονός που συνέβη και συγκλονίζει όλους μας. Μπράβο στο Μιχάλη το Χρυσοχοΐδη, μπράβο του που δεν κρύβει την οδύνη του και δεν μου το παίζει τάχα μου σκληρός, όπως ας πούμε κάνει ο Πάρης ο Κουκουλόπουλος, ο οποίος ενώ άνθρωπος είναι γνωστός για τις ευαισθησίες του, ο ευαίσθητος Πάρης τον έλεγαν μικρό, παρουσίασε ένα εξαιρετικά σκληρό πρόσωπο. Ο αυτόχειρας μιλάει για λογαριασμό πολλό, γιατί προφανώς είναι συνταξιούχος, φαρμακοποιός, όσα χρόνια και αν περάσουν από τη σύνταξή του, δεν ψάχνει ποτέ στα σκουπίδια. Φύγανε οι κατσαρίδες να μιλήσω. Δεν είναι από αναισθησία που μίλησε έτσι ο Πάρης ο Κουκουλόπουλος. Είναι πολύ επηρεασμένος και αυτός από το τέλος του κόσμου που έρχεται. Τρελαίνει όσο να είναι το τέλος τους ανθρώπους. Εν πάση περιπτώσει, με αφορμή την αυτοκτονία, είχαμε και χθες επεισόδια στην πλατεία Συντάγματος. Κάποια απειλητικά βλέμματα, κάποιες κακές σκέψεις πολιτών ανάγκασαν τους αστυνομικούς να αμυνθούν και έστειλαν και μερικούς δημοσιογράφους στο νοσοκομείο. Κάτι που οδήγησε πολλούς, επιπόλαιους κατά τη γνώμη μου, να μιλήσουν για αστυνομική βία. Ο κόσμος χτυπήθηκε μεμονωμένα από κάποιους αστυνομικούς. Ναι. Άρχισαν να τους χτυπούν είτε με κλωτσιές. Γιώργο, πες μας πώς είναι αυτή την ώρα η κατάσταση στο Σύνταγμα. Η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί αυτή τη στιγμή. Και πριν κλείσουμε, Έλληνα, να σας πω ότι μετά από τον κόσμο σειρά είχαν οι δημοσιογράφοι. Χτυπήθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης. Ναι, από το η ρεπόρτερ. Εικόνα που βλέπουμε είναι ακριβώς αυτό που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην πλατεία Συντάγματος. Υπάρχει ηρεμία από ό,τι βλέπουμε και ας ελπίσουμε ότι αυτή η ηρεμία θα διατηρηθεί. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Γιώργο. Πολύ επίμονος είναι αυτός ο ρεπόρτερ, στα όρια της αγένειας θα έλεγα εγώ. Τώρα πάει να πει στην Έλλη της Στάι ότι είχαμε κρούσματα αστυνομικής βίας. Και η γυναίκα δεν θέλει να το ακούσει και πολύ καλά κάνει, εκείνος επιμένει, η γυναίκα δεν θέλει. Και καλά κάνει, γιατί και μόνο η σκέψη της βίας την ταράζει την Έλλη της Στάι. Είναι και κάποιες ηλικίες η γυναίκα, δεν μπορεί τα ξύλα και αυτά. Και δεν έχουν και σημασία. Δεν έχουν σημασία τα ξύλα εδώ που τα λέμε. Εδώ μιλάμε για συντέλεια και εκείνος ασχολείται με το αν έδιραν οι αστυνομικοί. Και εδώ που τα λέμε, φίλες και φίλοι, στο κάτω-κάτω και αστυνομικοί άνθρωποι είναι, μάλλον, επηρεάζονται, θέλω να πω, και αυτοί από το τέλος του κόσμου, όχι όμως όπως αυτός ο συμπολίτης μου. Εμείς πέρα από την καταγγελία, γιατί την καταγγελία για το ΚΚΕ, έχουμε και προτάσεις. Προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν την Ελλάδα να αναπτυχθεί. Προτάσεις οι οποίες μπορούν να κάνουν τους Έλληνες πλουσίους. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, στο να γίνουμε όλοι οι Έλληνες πλούσιοι δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Αυτό που πραγματικά θέλω να γίνω εγώ πλούσιος.
Εντάξει, και κάποιοι φίλοι μου, ίσως, όχι όλοι βέβαια, να έχουμε και κάποιον στην παρέα να νιώθει μειονεκτικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάτι παραπάνω θα ξέρει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Σε αυτό εδώ το DVD κρύβεται η μεγάλη αλήθεια. Η τεράστια αλήθεια για τα πετρελαϊκά μας αποθέματα και το φυσικό μας αέριο. Είναι οι απόρριτες μελέτες. Κάποιοι κακόπιστοι και κάποιοι ανόητοι, επιτρέψτε μου να τους χαρακτηρίσω, μπορεί να πούν πως ο Κυριάκος ο Βελόπουλος τα λέει όλα αυτά επειδή έρχονται εκλογές. Προφανώς αυτά είναι ανοησίες. Έτσι κι αλλιώς πρώτα θα έρθει η συντέλεια και μετά θα έρθουν οι εκλογές. Και επίσης να πω πως δεν είναι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος ο μόνος που έχει λύσεις για τη χώρα και την ανάκαμψή της. Η ανάπτυξη της γεωργίας και η στήριξη της κτηνοτροφίας πρέπει να αποτελέσουν πυλώνα για την ανάκαμψη της οικονομίας και την έξοδο από την κρίση, είχε υποστηρίξει στα μέσα Μαρτίου ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς. Βοήθεια Παναγιά. Σήμερα, λίγες μέρες πριν τις εκλογές, δίνει στη δημοσιότητα την πρόταση του κόμματος. Σύμφωνα με αυτή, θα επιδοτηθεί η καλλιέργεια κουτόχορτου σε όλη την επικράτεια. Προτεραιότητα στο πρόγραμμα θα έχουν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας που συμμετείχαν για πρώτη φορά στην εκλογική διαδικασία, δηλαδή ενδιαφερόμενοι ηλικίας 18, 19 και 20 ετών. Θεός φυλάξει. Σημειώνεται ότι το σύνολο της παραγωγής κουτόχορτου θα απευθύνεται σε αγορές στόχους του εξωτερικού, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφενός για την τόνωση του εμπορικού ισοζυγίου και αφετέρου, διότι στην Ελλάδα η κατανάλωση, σύμφωνα με τον κύριο Σαμαρά, είναι μηδενική. Ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εξήγηλε ότι με την ανάληψη της κυβέρνησης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα εγκαινιάσει πρόγραμμα επενδύσεων και στην εκτροφή των προβάτων. Δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που επιδοτείται από το ΕΣΠΑ δεν θα έχουν μόνο οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όσα πρόβατα θα έχουν ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζω με λύσεις για τη χώρα. Χρειάζονται γρήγορα πάρα πολλές λύσεις. Έρχεται η συντέλεια και ίσως να μην προλαβαίνουμε. Παρακαλώ, ρίξτε μου μια λύση για τη χώρα. Πρέπει να βλέπουμε αυτά που μας συμβαίνουν μόνο φαινομενικά. Αλλά. Πρέπει να βλέπουμε την ουσία των πραγμάτων. Ναι, την ουσία και εγώ θέλω και να η ουσία δούμε. Των πραγμάτων είναι ότι οι Έλληνες, ναι, οι Έλληνες είμαστε ένας λαός που έχουμε απεριόριστες δυνατότητες. Τεράστιες. Ζούμε σε μια χώρα πραγματικό χρυσορυχείο. Χρυσορυχείο. Far West. Τι να χρειάζεται να κάνουμε. Πες το. Να συνειδητοποιήσουμε, ναι, τι έχουμε στα χέρια μας, τι πλούτο έχουμε στα χέρια μας. Να συνειδητοποιεί τώρα, και να αγωνιστούμε γι' αυτό. Τώρα, Λεωνίδα, άμα μιλήσω για το πλούτο που έχω στα χέρια μου, δεν είναι και σωστό, είναι και η ώρα τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, μακάρι να προλάβουμε, να ανακαλύψουμε αυτό το πλούτο πριν να έρθει η συντέλεια. Τώρα, πάλι είπα συντέλεια και καταλαβαίνω πως το επερχόμενο τέλος είναι ένα δυσάρεστο μοτίβο και γίνομαι και κουραστικός. Ζητώ συγγνώμη, να αλαφρύνω κάπως την ατμόσφαιρα. Δεν έχω ξανακοιμηθεί ποτέ σε σοφίτα λόγω του ύψους μου, αλλά αυτή η σοφίτα και με χωράει και μου βγάζει την κατίνα Παξινού από μέσα μου. Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι Ρωμαίο. Τώρα που το σκέφτομαι, το τέλος του κόσμου ίσως να μην είναι απλώς αναπόφευτο, αλλά και αναγκαίο. Μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα, να επιστρέψω στην πολιτική επικαιρότητα και τις εκλογές. Επιτέλους, να σεβαστούμε τη θρησκεία. Να σεβαστούμε την Ορθοδοξία. Δεν μπορεί να έχουμε προεκλογική περίοδο τη Μεγάλη Εβδομάδα. Δεν μπορεί. Και είναι και αυτές οι ρημάδες, οι δημοσκοπήσεις που τον δείχνουν μέχρι και έξω από τη Βουλή. Καλά, εντάξει, αυτό είναι. Εντάξει, το είπα έτσι, είναι άσχετο στην πραγματικότητα. Είναι γνωστός ευσεβής ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης. Και να πω πως είναι ο μόνος, ίσως και ο Πέτρος Γαϊτάνος, εν πάση περιπτώσει είναι ο μόνος μαζί με τον Πέτρο τον Γαϊτάνο που καταφέρνει να συνδυάσει έτσι με πολύ όμορφο τρόπο την ευσέβεια και τον ερωτισμό. Εξάλλου και δεν το κρύψουμε ότι όταν ξεκινήσαμε μαζί το 69, ναι, είμαστε δύο πολύ φτωχά παιδιά. Εκείνη από το Λιτόχωρο, εγώ από την Αφιθέα και ενώσαμε τις προσπάθειές μας. Ξέρουμε τι σημαίνει να κοιμάσαι πεινασμένος, Γιώργο, το ξέρουμε. Τώρα ζητώ συγγνώμη για την εικόνα. Όμως το θέμα δεν είναι οι αριθμοί που κάνει ο Καρατζαφέρης με τη γυναίκα του, είναι οι εκλογές. Για την ημερομηνία των εκλογών έχω τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο, τον καλό συνάδελφο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, για τον ωραίο πρόλογο. Λουκάς ο Παπαδήμος λοιπόν απέκλεισε την 6η Μαΐου. Λέει ότι μέχρι τις 20 Απριλίου, όπως βλέπεις,
Θα έχουμε ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, θα είναι σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να βάλουμε προεκλογική περίοδο τότε. Εθνικό το θέμα. Εμείς λοιπόν κάναμε μια έρευνα, ποια Κυριακή είναι η κατάλληλη, ούτως ώστε να διεξαχθούν οι εκλογές. Πάμε λοιπόν. Ναι. 13 Μαΐου, αδύνατο. Final Four, Κωνσταντινούπολη, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν. 20 Μαΐου, πάλι αδύνατο, έχω γενέθλια, δεν γίνεται. 27 Μαΐου, στις 26 θα είναι ο τελικός της Eurovision. Εθνικό θέμα. Όπως καταλαβαίνεις. Ελευθερία Ελευθερίου θα κερδίσει με μεγάλη χαρά λοιπόν. Θα την υποδεχτούμε την επόμενη μέρα. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στις κάλπες. Κάτσε μια στιγμή και. Μπράβο. Λοιπόν, Ιούνιος, επόμενος μήνας. 3 Ιουνίου, στις 4 είναι το Αγίου Πνεύματος. Θρησκευτικό θέμα. Μόλις ακούσαμε τύπο Καρατζαφέρης. Λοιπόν, 10, 17 και 24 Euro 2012. Ποιο εθνικό πεθαίνεις. Ποιο εθνικό πεθαίνεις, λοιπόν, και πάμε στον Ιούλιο. 1 Ιουλίου τελικός, πιθανότατα το σηκώνουμε. Σχεδόν σίγουρο. Όσο πιο εθνικό γίνεται. 8 του μήνα είναι ελεύθερη ημερομηνία, είναι η αλήθεια. 8 έχω μια δουλίτσα. Α, έχεις εσύ δουλειά. Οπότε ναι. Το αφήνουμε. 15 του μήνα. Γενέθλια του Δημάρχου Αθηναίων. Θρησκευτικό θέμα. Του Γιώργου του Καμίνη. Λοιπόν, 22 γενέθλια της μεγάλης. Του Ανανταλάρα. Όχι, Δέσποινα Βανδύ. Κοντά έπεσες όμως. Και 29 του μήνα ξεκινούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λονδίνου. Πιάνω αέρα, όπως βλέπεις. Και πάμε στον Αύγουστο. 5 και 12 Αυγούστου, πρώτο 15ήμερο, Ολυμπιακοί Αγώνες Λονδίνου, θα πανηγυρίζουμε μεγάλες νίκες των Ελλήνων. Μεταγενώσιμα, νομίζω γίνεται και μεταγενώσιμα. Ακριβώς, και μετά έχουμε τα μπάνια του λαού, όπως καταλαβαίνεις, και άλλα πράγματα. Δεν μπορούμε να τα διακόψουμε για εκλογές και άλλες ανοησίες. Όπα. Μόλις έκανα μια ιεροσηλεία. 2 Σεπτεμβρίου λοιπόν, δεν μπορούμε. Είναι 48 χρόνια παρά μία μέρα. Από την 3η του Σεπτέμβρη θα έχουμε εθνική επέτειο. Είναι η επέτειος που ο Ανδρέας Παπανδρέου σήκωσε ένα κομμάτι χαρτί στον αέρα. Ακριβώς. Οπότε αναγκαστικά 9 Σεπτεμβρίου είναι οι επόμενες εκλογές. Έχουμε δηλαδή τη μέρα των εκλογών, Γιώργο. Ακριβώς. 9 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι. Και μετά από αυτό έχουμε να πάμε στο ζάπινγκ. Τι, δεν ακούγεται, παιδιά? Όχι, λέω και πιο δυνατά. Εσύ είσαι εντάξει? Εντάξει είμαστε. Όχι. Κάνε ένα κοντινό και μετά έκανε στο γενικό. Θα ακούγεται έτσι περίεργο. Να ακούνε από ένα star που είσαι star στο χώρο σου, να ακούνε ότι εγώ κάθε βράδυ κάνω την προσευχή μου. Τι κάθε βράδυ, λέω 200 φορές την ημέρα προσευχή. Ελονοσία, κυρίες και κύριοι. Και η τελευταία φορά τα επεισόδια που γίνανε με τα στρατόπεδα φύλαξης κράτησης, πώς τα λένε, λαθρομεταναστών. Ωραία. Τι κ***σαμε τη βούλη, Τατιάνα μου. Τι κ***σαμε. Εγώ θέλω να μου στήσεις τον κ*** σε 15 χρόνια από τώρα. Έχει τατουάζ και μπροστά εδώ στην... Ναι, πώς λένε την... πάνω από το τέτοιο. Το... στην ειδική χώρα. Ναι. Όχι. Πάνω από το ειδική. Πώς λέγεται στο Τατιέν. Πώς λέγεται στο Τατιέν. Ελονοσία, κυρίες και κύριοι. Και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό που οφείλω να ομολογήσω ότι... οφείλω να ομολογήσω ότι είναι το μοναδικό κόμμα από τα κοινοβουλευτικά μετέχοντας στη Βουλή. Μπροστά στο Θεό και στον κόσμο ότι ζω. Και κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ κάνω μισή ώρα προσευχή και λέω ευχαριστώ Θεέ μου και ευχαριστώ και μέσα από σένα τον κόσμο που μου δίνει αυτό που ζω εδώ. Κλείστε πάρτα. Λοιπόν, αυτά είναι. Εντάξει, ευχαριστώ. Πολύ σύντομο break για διαφημίσεις, αμέσως μετά η Τζέννη, ο Φάνης και πολλά άλλα πράγματα που δεν τα θυμάμαι. Σας καλωσορίζω στο δεύτερο μέρος της συντέλειας και μαζί με σας καλωσορίζω και την Τζέννη. Μάνο, τι κάνεις? Καλά είμαι, Τζέννη. Παρασκευή σήμερα, έχω τα κέφια μου. Περαστικά σου, εύχομαι. Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω αν ξέρεις κανέναν νεοδημοκράτη. Ξέρω κάποιους, δεν είναι σωστό, το ξέρω, αλλά ξέρω, ντρέπομαι λίγο. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι, ναι, για τους φίλους. Το κάνω. Κανένα που να ψηφίζει Πασόκ ακόμα? Ναι. Ξέρεις και τέτοιους, ξέρω. Κανένα δικό μου? Δεν θέλω να εκθέσω πρόσωπα και καταστάσεις, καταλαβαίνεις. Τώρα θα το χοντρίνω λίγο. Ξέρεις κάποιον που να ψηφίζει Ντόρα? Αυτό είναι εύκολο, ξέρω και τους τρεις ψηφοφόρους της Ντόρας της Μπακογιάννη. Πόσους φίλους έχεις? Έχω αρκετούς, έχω κύκλο, δεν είμαι. Και μια δύσκολη. Ναι. Έχεις ακούσει ποτέ κανένα που να είναι διατεθειμένος να ψηφίσει Κοινωνική Συμφωνία? Ομολογώ ότι παρόλο που έχουμε μεγάλο κύκλο, δεν ξέρω κανέναν. Εγώ! Όχι. Δεν τον ξέρω, τον κύριο δεν τον ξέρω. Θα πέσει το βίντεο και θα δούμε ποιος είναι ο κύριος που ψηφίζει. Το Πασόκ έφερε την καταστροφή στην πατρίδα μας. Ο Γιωργάκης, ο Παπανδρέου, ο Αλλοδαπός, ο γεννημένος στην Αμερική. Τον κάναμε πρωθυπουργό και μας κατέστρεψε. Ιδιαίτερα εκείνο το βουβάλιο, ο Βενιζέλο, το Βόηδη, το χοντροτόμαρο, το γελάτο, το γομάριο Βενιζέλος. Ο Αντώνης ο Σαμαράς, ως υπουργός των εξωτερικών του Μητσοτάκη το 1990, έβαλε την υπογραφή της Ελλάδος
για να διαλυθεί η Ιουγκοσλαβία. Ο Σαμαράς μας έφερε εδώ πέρα όλους τους ξένους. Του Τσίπρα και του ΚΚΚΑ, αυτοί είναι υπέρ των ξένων. Αυτοί από εδώ τρώνε και πίνουνε και αλλού πάνε και το δίνουνε. Α, μου αρέσει η Λούκα. Μα την Παναγία, μου αρέσει η Λούκα. Τώρα, αυτά δεν ξέρω τι λέει ο Γεράσιμος για όλα αυτά. Δεν μ' αρέσουν, Τζένι μου, πρέπει να σου πω, δεν μ' αρέσουν όλα αυτά. Δηλαδή, είναι και γέροι άνθρωποι. Τη Λούκα τη βλέπεις μόνο πολιτικά. Και ποδοσφαιρικά, αλλά δεν μπορώ να σου εξηγήσω τους λόγους στον αέρα. Είσαι πονηρός. Γεια σας. Μετά την Τζένι, να πάμε στην Άννα. Εγώ όταν τέλειωσα τη δουλειά μου, το ξέρει η Τζένι, η κυρία Τσουμάνη. Έγραψα ένα γράμμα στον κύριο Παπανδρέου και είπα, ολοκλήρωσα, κύριε Παπανδρέου. Άντε πάλι, δεύτερη φορά έρχομαι σε δύσκολη θέση στην εκπομπή. Δεν ξέρω τι λέει ο Γιώργος Σονταλάρας για όλα αυτά. Όσο να είναι, και εγώ στη θέση του θα το έκανα. Πρέπει να ενοχλείται κάθε φορά που ολοκληρώνει η Άννα, δίνει αναφορά στον πρόεδρο. Από την άλλη, βέβαια, αυτό μπορεί να συμβαίνει και πολύ σπάνια, οπότε δεν είναι και πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να φύγω από την Άννα την Νταλάρα, η οποία μας εισάγει με τρόπο μοναδικό στην τελευταία ενότητα της εκπομπής, που παραδοσιακά είναι αφιερωμένη στον πολιτισμό. Για να είναι όμως η μετάβαση από την Άννα έτσι κάπως, πώς να το πω, να είναι ομαλή, για να μην αλλάξει απότομα το κλίμα, να δούμε άλλο λίγο Sunshine Girls. Άλλωστε οι άντρες ανέκαθε. Από την προϊστορική εποχή ήταν κυνηγοί. Και οι γυναίκες ήταν αυτές που σου λέγανε ρεκοσφλέκτριες. Πολιτισμός λοιπόν, πολιτισμός και Δημήτρης Κολάτος, ο σπουδαίος θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης, αλίμονο, του οποίου το τελευταίο βιβλίο που ή κυκλοφόρησε ή θα κυκλοφορήσει, δεν έχω ιδέα, όπως βλέπετε έχει τίτλο «Εξεγερθείτε». Έχει «Εξεγερθείτε» τίτλο, βλέπετε εδώ, έχει φωτογραφίες του Παπαδήμου, του Πάγκαλου, του Βενιζέλου, του ιδίου του Κολάτου. Όταν μιλάμε για τον Δημήτρη τον Κολάτο, για έναν άνθρωπο που τα έχει βάλει όσο λίγοι με την Εκκλησία, να θυμίσω τον Άγιο Πρεβέζης, ο Φάνης τον πήρε τηλέφωνο. Ναι. Κύριε Δημήτρη, συγγνώμη, διακόπηκε η επικοινωνία μας. Με ακούτε? Ναι, έκλεισε η επικοινωνία. Συγγνώμη, διακόπηκε η επικοινωνία μας. Νομός Μαγνησίας, θα λοιπόν, είπαμε, είναι νομός Μαγνησίας. Καπέλου. Και με δύο λάμδα, παρακαλώ. Μοναχός Ιερόνυμος. 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 Όπως ο Αρχιεπίσκοπος. Μάλιστα. Είσαι νέος. Λοιπόν, μπορείτε να το πείτε γι' αυτό, είμαι στα 36 μου χρόνια. Μικρός. Απλά δεν σας εξήγησα για το λόγο του τηλεφωνήματός μου, δυστυχώς. Όπως υπάρχει ένα πρόβλημα, ακριβώς επειδή εγώ το έχω εκφράσει και εδώ πέρα στη συναγωγή μας, υπάρχει ένα πρόβλημα με την προηγούμενη σας ιδιότητα. Μου είπανε κάποιοι μοναχοί εδώ πέρα ότι έχετε ταχθεί εναντίον των μοναχών στο παρελθόν με τα έργα σας. Όχι. Εγώ ξέρετε, έχω... Καταλαβαίνετε, έρχομαι σε δύσκολη θέση τώρα, δεν μπορώ. Όχι, καθόλου. Το γιο μου τον Αλέξανδρο, τον βάπτισε ο Αναστάσιος. Το οποίο είμαστε φίλοι. Δεν το γνώριζα αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όχι, ο Επίσκοπος, της Αλβανίας. Όπως και να έχει, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και θα περιμένω οπωσδήποτε το βιβλίο σας. Λοιπόν, Μοναχός Ιερώνυμος. Μοναχός, θα το στείλετε, είπαμε ξανά, στον ομό Μαγνησίας είναι Μονή Καπέλου με δύο λάμδα. Ναι, το έγραψα, ναι. Ωραία, υπόψη του αδερφού Ιερώνυμου, με οποιοδήποτε courier, θα το παραλάβω. Με αυτά και με αυτά, φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, η οποία θα κλείσει με θέατρο. Πριν όμως, πριν το σχετικό απόσπασμα, το οποίο θα είναι από την παράσταση του Δημήτρη του Τάρλου, η Λύθη, έτσι, ας δούμε τον προβληματισμό του σκηνοθέτη. Η Ελλάδα στο μετέχνη. Ναι, είναι ένα βήμα πριν τον κρεμό, αλλά πρέπει να το κάνει. Ναι, είναι και αυτό μια άποψη. Ας δούμε όμως το απόσπασμα από την παράσταση. Παρακαλώ να πέσει το απόσπασμα. Ένα χέρι, ένα πολύ ωραίο χέρι. Ουρλιάζει ένας ημίγυμνος νεαρός. Τέχνη. Καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος αυτός είναι γυμνός, είναι μια παράσταση για όσους έχουν κάποιο... Ω παπά, αμάν, τα ειδήξαμε. Είναι μια παράσταση για όσους έχουν ενοχές, δεν μπορούν να πάνε σε στριπτιζάδικο, πάνε στο θέατρο, κοστίζει λίγο πιο ακριβά, αλλά δεν τρέπονται μετά. Πάνε και λένε, είδα μια πολύ ωραία θεατρική παράσταση. Σας καληνυχτίζω με αυτό το απόσπασμα, να μπαίνετε στο Facebook και στο Twitter. Και ακολουθεί αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Σία Κοσιόνη. Καληνύχτα.